1, 2, 3, 4. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε και πάλι που είστε εδώ μαζί μας, αλλά ένα Zizania News Καραντίνα Edition. Σήμερα με μεγάλη μας χαρά έχουμε κοντά μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ μας, κύριο Δημήτρη Σπύρου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Πολυξένη, και σε όλα τα Ζιζάνια του πύργου και γενικώ τα Ζιζάνια. Έτσι. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά για όλη αυτή τη νέα δράση του φεστιβάλ με τις διαδικτυακές προβολές. Έχουν σύνολο πραγματοποιηθεί 60 διπλές προβολές και θα θέλαμε να μας σχολιάσετε λίγο όλο αυτό. Ναι, 60 προβολές. Ξεκινήσαμε 19 Μαρτίου με ταινίες κλασικές, ταινίες σύγχρονες και πολυβραβευμένες, με πλούσια θεματολογία, γιατί ήταν γνωστό πια, αφού η πανδημία είχε ανακηρυχθεί επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι θα είχε διάρκεια. Mm-hmm. Γι' αυτό αμέσως όταν κλείσαν τα σχολεία, αντιδράσαμε, συζητήσαμε και καταλήξαμε πως έπρεπε αυτή τη δύσκολη περίοδο να είμαστε δίπλα στα παιδιά και δίπλα στους γονείς τους, τα οποία θα έμεναν περιορισμένα στα σπίτια τους. Διαπιστώσαμε και πραγματικά λυπηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί είδαμε το πρώτο διάστημα κανένα τηλεοπτικό κανάλι να μην λαμβάνει υπόψη αυτή τη ιδιαιτερότητα και να διαμορφώνει τα προγραμματά του με τρόπο που να μπορούν να βρίσκουν μια διέξοδο για τα παιδιά, τα οποία ήταν όλα στα σπίτια τους. Και έτσι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με διάφορες δράσεις. Η ανταπόκριση του φεστιβάλ ήταν άμεση. Ήσασταν οι πρώτοι που ξεκινήσατε με διαδικτυακές προβολές, όπως είπατε, και με κάποια δράση για τα παιδιά γενικότερα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο λογικά ήταν όλη αυτή η διαδικασία να έχετε ταινίες από όλο τον κόσμο για να προβάλλετε διαδικτυακά? Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, γιατί πέρα από το ότι το Φεστιβάλ Ολυμπίας Γνωστών συνεργάζεται και με το νεανικό πλάνο, το οποίο έχει τη μοναδική παιδική και νεανική ταινιοθήκη στην Ελλάδα και μία από τις καλύτερες παιδικές ταινιοθήκες της Ευρώπης, για να γίνουν αυτές οι προβολές, οι live streaming, δεν αρκούν τα θεατρικά ή τα τηλεοπτικά δικαιώματα, χρειάζονται επιπλέον δικαιώματα. Δηλαδή έπρεπε να εξασφαλίσουμε ή να πληρώσουμε δικαιώματα ή εγγράφως να εξασφαλίσουμε τις άδειες. Αυτό σε ταινίες, μάλιστα, που είναι και πάρα πολύ συμπαραγωγή, χρειάζεται να μιλήσεις με πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο ο παραγωγός, μπορεί να χρειάζεται να μιλήσεις και με οργανισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, με διανομής κλπ. Για την κάθε ταινία δηλαδή μερικές φορές χρειαζόταν να μιλήσεις με 3 διαφορετικούς ανθρώπους. Το φεστιβάλ, ως γνωστόν, σέβεται απολύτως τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι υποχρέωσή μας να σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα. Πρέπει να σας πω ότι, για παράδειγμα, για τις ελληνικές ταινίες, δεν ζητούσαμε την άδεια μόνο από αυτόν που έχει την παραγωγή, από τον ίδιο το σκηνοθέτη, αλλά επιπλέον ζητούσαμε για την άδεια των οργανισμών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, όπως του οργανισμού Διόνυσος που είναι των ηθοποιών, mm-hmm, και του οργανισμού Αθηνά που είναι των σκηνοθετών και σεναριογράφων. Σίγουρα πολύ μεγάλη διαδικασία.
Προβλήθηκαν επίσης πολλές ταινίες οι οποίες ήταν άγνωστες για το ελληνικό κοινό. Όπως ας πούμε η σημερινή και τελευταία ταινία Ανίκη Μπούμπου, η οποία είχε προβληθεί το 2015, ενώ ήταν ταινία φτιαγμένη το 1942. Να μας σχολιάσετε λίγο αυτό το κομμάτι. Ναι, εμείς θέλουμε το κοινό μας, το οποίο είναι τα παιδιά και οι νέοι κυρίως, αλλά και οι εκπαιδευτικοί ήδη, γιατί όλες αυτές τις ταινίες, εκτός από την καλλιτεχνική τους αξία, έχουν και εκπαιδευτική διάσταση. Δηλαδή μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλότροπα μέσα στην σχολική τάξη. Να αξιοποιηθούν δηλαδή ως ένα εργαλείο για να συζητηθούν διάφορα επίκαιρα ή ιστορικά ή άλλα ζητήματα. Μέσα σε αυτή την φάση λοιπόν και την προσπάθειά μας, θέλουμε όλοι οι θεατές να γνωρίζουν και την, όχι μόνο τη σύγχρονη παραγωγή, αλλά να γνωρίζουν και την ιστορία αυτών των ταινιών, όπου πάρα πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες έχουν ασχοληθεί με την παιδική και νεανική ηλικία. Γι' αυτό έχουμε παίξει ταινίες κλασικές εδώ, όπως τις ταινίες του Κάρελ Ζέμαν, που είναι σταθμοί στην ιστορία του κινηματογράφου, οι θρύλοι του Βαρόνου Μινχάουζεν που προβάλαμε, ο θαυμαστός κόσμος του Ιούλιου Βέρν. Έτσι και σήμερα αυτή η ταινία είναι το Ανίκη Μπόμπο, είναι μια ταινία του 1942. Είναι η ταινία προάγγελος του ρεύματος που αναπτύχθηκε στη συνέχεια στην Ιταλία και ονομάστηκε Ιταλικός Νεορεαλισμός. Αλλά στην ουσία η πρώτη νεορεαλιστική ταινία είναι αυτή που θα δούμε σήμερα. Το Ανίκη Μπόμπο, που ασχολείται με μια παρέα παιδιών στο Πόρτο. Η ταινία αυτή όταν πρωτοπροβλήθηκε ήταν μια πλήρης αποτυχία. Μάλιστα ο Ολιβέιρα, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους δημιουργούς του κινηματογράφου, έκανε 21 χρόνια να κάνει ταινία μετά από αυτή. Λόγω της αποτυχίας, να κάνει μεγάλου μήκους ταινία. Η ταινία όμως αυτή ανακαλύφθηκε και προβλήθηκε 23 χρόνια αργότερα στο Φεστιβάλ των Κανών ως μια ταινία αποκάλυψη της ιστορίας του κινηματογράφου. Είναι μια πολύ σημαντική ταινία λοιπόν από ιστορική πλευρά. Ασχολείται με πολύ, προσεγγίζει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο την παιδική και νεανική ηλικία. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το γιο του Ολιβέιρα, τον Μανουέλ Καζιμίρο Ολιβέιρα, τον οποίος είναι διάσημος ζωγράφος, ο οποίος όχι μόνο μας παραχώρησε την ταινία, αλλά μας, επειδή έλεγξε και ποιοι είμαστε και μπήκε στις ιστοσελίδες μας κλπ, μας συνεχάρει για όλες αυτές τις δράσεις μας και προγραμματίζει με το καλό το Δεκέμβρη να είναι στον πύργο με τη σύζυγό του για να δει και από κοντά με φυσικό τρόπο τις δράσεις του φεστιβάλ. Αυτό είναι πολύ καλό. Σίγουρα θα θέλουμε όλοι μετά από όλα αυτά που μας είπατε να πάμε να δούμε αυτή την ταινία. Λοιπόν, τώρα με τις διαδικτυακές προβολές έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι ακόλουθοι στο Facebook, στην σελίδα του Facebook στο φεστιβάλ. Αν δεν κάνω λάθος έχουν φτάσει στους 8.000. Οπότε θα θέλετε να απευθύνετε ένα μήνυμα σε όλους αυτούς τους καινούριους φίλους. Να πω δύο λόγια και στους καινούριους και στους παλιούς. Η σχέση του φεστιβάλ με τα παιδιά, τους νέους και την εκπαιδευτική κοινότητα είναι ισχυρή και έχει διαμορφωθεί μέσα σε αυτά τα 23 χρόνια. Τώρα, λόγω των διαδικτυακών προβολών και λόγω των δράσεων που αναπτύξαμε εξ αποστάσεως, όπως είπα και πριν, δεν ήταν η μόνη δράση μας αυτή. Αναπτύξαμε 5 διαδικτυακές δράσεις. Μάλιστα, εχθές ολοκληρώθηκε και εργαστήριο όπου δημιουργήθηκε ταινία animation με εξ αποστάσεως ζωντανή εκπαίδευση.
Ήταν η δράση για το μονοπλάνο, ήταν η δράση το παιδί με την κάμερα, ήταν η δράση το ψυχαγωγία και κινηματογραφική εκπαίδευση εξ αποστάσεως κλπ. Όλες αυτές οι δράσεις ενεργοποίησαν και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή πάρα πολλοί κόσμος. Πρέπει να σας πω ότι μόνο για τη δράση ψυχαγωγία και κινηματογραφική εκπαίδευση εξ αποστάσεως ανταποκρίθηκαν 153 σχολεία από όλη τη χώρα κυριολεκτικά, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κρήτη και από Γιάννενα μέχρι Κύπρο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτήσαμε και πάρα πολλούς νέους φίλους, οι οποίοι οι νέοι φίλοι μας και ακόλουθοι στο Facebook είναι 6.500 οι νέοι φίλοι. Είναι, και αυτό ακριβώς είναι και ένας δείκτης του ενδιαφέροντος και της ζωντάνιας της εκπαιδευτικής κοινότητας να παρακολουθεί ό,τι ενδιαφέρον γίνεται. Τους καλωσορίζουμε λοιπόν και τους νέους φίλους στην παρέα του φεστιβάλ. Θα συναντηθούμε σε πάρα πολλές δράσεις και στη συνέχεια και όπως πάντα κάθε χρόνο η κορύφωση είναι στον πύργο της Ηλίας και στην ευρύτερη περιοχή, στην Ολυμπία, στην Αμαλιάδα και σε όλη την Δυτική Ελλάδα. Περιμένουμε ταινίες των παιδιών στην Κάμερα Ζιζάνιο και νομίζουμε ότι το Δεκέμβρη θα είμαστε όλοι εκεί με τη φυσική μας παρουσία και ότι ο κορονοϊός θα μείνει πίσω και θα τον έχουμε νικήσει. Και εμείς όλοι αυτό ελπίζουμε. Τώρα λοιπόν που οι διαδικτυακές προβολές τελειώνουν, τι άλλο περιμένουμε από το φεστιβάλ? Καταρχήν περιμένουμε να ξαναξεκινήσουμε τις δράσεις που σταματήσαμε εξαιτίας του κορονοϊού, της πανδημίας. Ήδη, όπως ξέρετε, στο νομό Ηλίας ήταν σε εξέλιξη η δράση «Ένα μύθο θα σας πω». Mm-hmm. Δεν μπορέσαμε να την ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρώσουμε αυτή τη δράση. Εργαστήρια που έμειναν στον αέρα, μισοτελειωμένα ή δεν προλάβαμε να τα ξεκινήσουμε ενώ ήταν προγραμματισμένα. Προβολές ταινιών που ήταν να γίνουν. Εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παράγουμε διαρκώς. Τα γνωστά σεμινάρια που κάνουμε για εκπαιδευτικούς για τη χρήση του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. Απλά θα ξαναξεκινήσουμε τα προγράμματα που είχαμε, που αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε και φυσικά επεξεργαζόμαστε και νέα πράγματα και πρέπει να πω ότι και διαδικτυακά θα έχουμε δράσεις τις οποίες θα ανακοινώσουμε σύντομα. Δηλαδή και οι φίλοι μας που είναι μακριά να παρακολουθούν τη σελίδα μας, την ιστοσελίδα μας αλλά και τη σελίδα στο Facebook να πληροφορούνται τις δράσεις που θα έχουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σίγουρα όλοι θα, πιστεύω, θα είμαστε ενεργοί και θα περιμένουμε τις καινούργιες δράσεις διαδικτυακά και άμα μας αφήσει ο κορονοϊός από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και μας είπατε όλα αυτά τα πράγματα. Τα λέμε σε ένα επόμενο Ζιζάνιο News, ας ελπίσουμε όχι καραντίνα edition και να είναι σε υπό άλλες συνθήκες. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Σπύρη για σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ και να συγχαρώ όλα τα Ζιζάνια για όλες τις δράσεις που αναπτύξατε αυτή την περίοδο.